Λοιπόν, πάρει Τσελεπίδη, έχω, σήμερα σου έχω. Υπάρχει ποικιλία στη σχέση μας. Χθες Στέργιο, σήμερα σου έχω Χρύσανθο. Πολύ καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω το Χρύσανθο. Ήρθε η ώρα να το κυνηγήσουμε το Χρύσανθο. Πλέον ήρθε η στιγμή μετά το προθεσινό. Όχι. Ήρθε να μας πει, η ώρα να μας πει αν κατά πόσο κέρασε τον Ματέο Γκαρσία τους συμπαίκτες του ή αν και κατά πόσο μας πήρε την πανέλα του Ματέο Γκαρσία μετά από αυτό το σημείο που δώσαμε. Έτσι. Ναι. Ότι τα σκοράρει έως το πρώτο ημίχρο. Την πήρες. Την υδρωμένη να μας φέρεις. Φανέλα. Να τη βάλουμε μέσα στο λίπερο. Φανέλα δεν πήρα. Φανέλα δεν πήρα. 2.42 ρε σε αποθέως. Σε αποθέωσα live την ώρα της μετάδοσης. Δηλαδή περίπου 1.134.000 που με άκουγαν εκείνη τη στιγμή στο Λίμπερο, ναι, ναι, ναι. Άκουσαν από τον ρεπόρτερ Άρη να αποθεώνει τον Μπάρι Τσελεπίδη. Το φίλο και συνάδελφο. Εγώ με τον Γιώργο Ζαγόρα κατάλαβα ότι πήγες να μας τον κάνεις στον Ματέο Γκαρσία Βαλμπουενά να το χάσει. Έκανες κουτούμι, δεν βγει το σημείο ρε Χρήστα, θα λυθεύει. Γιατί να μην βγει ρε φίλε, γιατί να μην βγει. Η επιτυχία του σταθμού ήταν. Γιατί. Είναι δυνατό, γιατί να μην βγει ίσα. Το αποθέωσα. Πάρει, λες δηλαδή ότι ο Χρύσανθος έκανε βουντού την ώρα του πέναλτι, το χάσει ο... Ναι, κάτι, κάτι, άσε το τι έλεγε προς τα έξω, τι πήγε, θα να μέσα να μας πει. Αν είχες δώσει γκολ Γάνδη, μπορεί να το έκανα. Να βάζα το καλό του Άρεος πάνω από το σημείο. Το γύρισε, πάρει, το γύρισε, τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και σύμφωνα και με τον καινούριο παίκτη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, Πολομπόι ο Χρύσανθος, Πολομπόι. όταν είδα πάντως την ενδεκάδα με τους 7 μικρούς μέσα, λέω όχ, τι σημείο έδωσε ο Πάρης τώρα. Ρε Χρήστα, δεν την άμα δεν τι σκύλια. Σημείο έδωσε. Την άλλη έβαλε ακόμα πιο απίθανους σαν ενδεκάδα συνδυασμό. Μπούργος 3 βάλαν τα παλικάρια. Και σε ένα δίλεπτο δεν βγήκε το χ2. Ετοιμάσου τώρα αύριο που στο δεύτερο πίσω να δώσουμε και άλλο σημείο. Θα δώσουμε αύριο, βέβαια. Λοιπόν, πάντως, σήμερα... πω, ο Κουέστα είναι καλός στις εξόδους, γιατί θυμάμαι κάτι εξόδους, ναι. Όχι τόσο καλές, αλλά στα πέναλτι τα μυρίζεται καλύτερα που να πέσει. Εξόδους, όχι, δεν έχει θέμα ο Κουέστα. Μία έξοδο λάθος έκανε όλο το πρωτάθλημα πέρσι με τον Όφη στην Κρήτη. Δεν έχει τέτοιο ζήτημα. Ο Κουέστα έχει πολλές φορές αργές αντιδράσεις όταν η μπάλα πάει χαμηλά. Ναι, είναι σε χαλαρό μου τη συνέχεια ο Κουέστα. Ναι, ναι, είναι σε χαλαρό. Δηλαδή, ναι. Παιδιά, να περνάμε καλά, παιδί μου, εντάξει, να πιούμε κανένα ποτάκι να φύγουμε να πάμε σπίτια μας. Έτσι είναι ο Κουέστα. Αυτό, αυτό είναι καλό γιατί δεν έχει άγχος από τη μία. Δεν είναι καλό όμως γιατί ναι. Είναι πολύ χαλαρός. Δηλαδή, αν μου δίνανε να βάλω τη φάτσα του κάπου, θα την έβαζε σε μια τεκίλα που κυκλοφορεί που έχει ένα καπέλο πάνω, κόκκινο, ας πούμε, το μπουκάλι. Έτσι, κοίτα ναι. Τον έβαζα τον Κουέστα. Πρόσεχε Γιώργο, να είναι κίτρινη η τεκίλα, γιατί κάποτε η Αθλητική Μακεδονία στράκησε λίγο με τα χρώματα, είχε μπει η φανέλα του Άρη πορτοκαλί ναι. Και είχε γίνει πέσιμο. Για προσέξτε λέει το χρώμα στη φανέλα. Καλά τα έλεγε ο Σαράντης να πούμε, πάντα τα λέει και τα λέει καλά ο Σαράντης ο Μοντάζης. Για προσέξτε λίγο το χρώμα. Έτσι. Έχουμε σημείο, έχουμε σημείο να είναι και ο Χρύσανθος να τα ακούσει. Χρύσανθε, χωρίς να παρέμβεις, γιατί δεν έχει να κάνει με το φυσικό του Άρη. Έτσι, Αλκμαρ Πάοκ, ναι. Δεν γίνεται να χάσει δεύτερη φορά ο Πάοκ. Διπλό στο 3-15 oh. Και ούτε με νοιάζει αν φεύγει ο Τσόλακ να πάει στη Σκωτία. Ούτε αν θα έρθει ή δεν θα έρθει ο Ζαμπά, ούτε τίποτα. Αλκμαρ Πάοκ για να πάρει ψυχολογία ο Ρασβάν 3-15 διπλό. Ωχ, βόμβα. Βόμβα τη στιγμή που ο Καμπρέος διαπραγματεύεται με Σπάλ για να πουλήσει το Φανφέρτ. Αλλά για πες. Ο Μπέος γιατί δεν έφυγε από την ομάδα. Και καλό. Βέβαια, εχθές πρόσεξε να δεις. Εχθές δεν πέρασε η Μπόκα που έμεινε στο 0-0 και αποκλείστηκε. Και το πρόσεξε και το εξής απίθανο με τον Νίκο Παπαδόπουλο το απόγευμα. Έτσι, δώσαμε 17-23 games στο παιχνίδι της Τζάμπερ. Και βγήκαν ακριβώς 23. 98 απόδοση. Όποιος μας ακούει και το απόγευμα κάνει κάτι διπλασιασμούς απογευματινούς για να πει δύο καπέλες. Οι δυο κίτρινες τεκίλες με φωτογραφία Κουέστα. Μεγάλος Πάρης Τσελεπίδης, ευχαριστούμε. Άντε, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Δεν αντάξει ο Πάρης, δεν υπάρχει. Λέει, κανονικά. Λοιπόν, Χρύσανθε, κλείνουμε. Δύο πήγε. Δύο και δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρύσανθο Τσαλτίδη και τον Πάρη Τσελεπίδη.